Έχουμε μια κατάσταση λίγο εκτάκτου ανάγκης, όχι τόσο στην Ελλάδα αν και έρχεται. Είναι όμως ένας τυφώνας που λέγεται Απόλο στην Ιταλία, νέαρχος όσο πλησιάζει στην Ελλάδα. Είναι όχι, αυτό μας έρχεται. Μας έρχεται. Θα πλήξει περισσότερο στην Ελλάδα την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στο μεταξύ όμως έχει δημιουργήσει πολλά σοβαρά προβλήματα στην Κατάνια της Σικελίας τις προηγούμενες μέρες, αλλά είναι σε κόκκινο συναγερμό ακόμα, γιατί τα φαινόμενα δεν έχουν υποχωρήσει απόλυτα. Είναι λοιπόν σε έκτακτη ανάγκη. Υπάρχουν αστυνομία στο δρόμο. Έχουν υποχωρήσει τα νερά. Αν και τις προηγούμενες μέρες θα δούμε στα επόμενα πλάνα, στο κέντρο της Κατάνιας υπήρξε μια βιβλική καταστροφή. Εδώ είναι οι προετοιμασίες. Προσπαθούν να ανοίξουν τα φρεάτια, γιατί ξέρουν πια τι περιμένουν να έρθει. Η αστυνομία προσπαθεί να ενημερώσει όσο περισσότερο. Τα σακιά στους δρόμους είναι έτοιμοι. Ωστόσο, τις προηγούμενες μέρες είχαμε ένα πολύ φωνικό, γιατί χάθηκαν τρεις άνθρωποι από αυτό. Μια φωνική λοιπόν πλημμύρα, δείτε, είναι στο κέντρο της παλαιάς πόλης της Κατάνιας, στη Σικελία. Βιβλική η καταστροφή, πλημμύρισε ολόκληρη η περιοχή. Υπήρξαν καταράχτες στη μέση του δρόμου. Ο κόσμος ήταν κλεισμένος στα σπίτια του για αρκετές μέρες. Παραμένουν στα σπίτια του. Συγγνώμη, εδώ βγήκε λίγο σκάφος στο δρόμο. Αν το πιστεύεις, μόνο έτσι θα μπορούσε κανείς να κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης. Όχι σε με ρόδες, ναι. Σκάφος ειδικό προφανώς. Να πούμε ότι οι Έλληνες μετεωρολόγοι και ο κλέρχος, ο Μαρουσάκης, ο δικός μας ο μετεωρολόγος του Όπεν, λένε ότι δεν θα έρθει τόσο έντονο αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα. Θα έρθει εξασθενημένο.